Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε πως γουστάρω να είμαι στα κυριακάτικα πρωινά καφεδάκια σας. Να πω ότι σήμερα θα έχουμε ένα μικρό σχετικά haul, έχω και πιο μεγάλα haul τα οποία όμως θα τα δούμε λίγο αργότερα, γιατί όπως παρέλαβα τα κουτιά πήγαν κατευθείαν στο υπόγειο, γιατί πλέον εδώ δεν έχω άλλο χώρο. Σήμερα θα έχουμε ένα μικρό haul το οποίο είναι από το OEMB, εντάξει, όπως μπορείτε να δείτε στο κουτί. Να πούμε ότι εδώ αυτή την παραγγελία την έβαλα να πάνε σε κάτι ξαδέρφια που έχω στη Γερμανία και μου τα έφεραν αυτοί καθώς ήρθαν τώρα τέλη Αυγούστου, έτσι για λίγο, και μου τα έφεραν αυτοί για να γλιτώσω και τα μεταφορικά, το 20άρικο ας πούμε, γιατί το OEMB ό,τι και να πάρεις, δηλαδή και ένα ποπάκι ακόμα να πάρεις, αν θυμάμαι καλά, έχει 20 ευρώ μεταφορικά και είναι αρκετά τα μεταφορικά. Εδώ κατά βάση βρήκα κομμάτια από το San Diego Comic Con, που ακόμα κυνηγάω το San Diego Comic Con τα ποπάκια. Εντάξει, τα περισσότερα γενικά νομίζω σχεδόν ολοκλήρωσα κιόλας με αυτά που μου ήρθαν και αυτά που έχω κρατημένα, αλλά αυτά τα θεματάκια θα τα αναπτύξουμε καθώς ανοίγω λίγο το κουτί, γιατί μου την έχει δώσει τελευταία λίγο η Funko. Γενικά, όπως δουλεύει το σύστημα με τα Funko Pop, με το ποια έρχονται στην Ελλάδα και πώς έγινε τελευταία το σύστημα. Θα τα πούμε όμως, λοιπόν. Για να ξεκινήσουμε, ανοίγουμε. Εντάξει, το EMB φαίνεται να έχει σχετικά καλό πακετάρισμα. Ναι, έχουμε εδώ πάνω ένα κομμάτι χαρτί το οποίο δεν μας χρειάζεται. Α, ναι, πήρα και ακόμα ένα που εντάξει, δεν περίμενα κιόλας να μου τύχει το Chase. Είδα όμως αρκετοί βγάλαν το Chase αυτού νου. Είναι καλό αυτό. Μ' αρέσει το EMB έτσι που τα στέλνει σε ειδικό, έτσι μελετημένο μπάμπουλα που ακριβώς για τα πω πρέπει να είναι αυτό. Εδώ εντάξει, δεν περίμενα να βγάλω το Chase, εννοείται, ποτέ δεν είχα τέτοια τύχη. Αλλά εντάξει, έχουμε εδώ έναν Deadpool, το Panda Pool όπως το στον γράφει, EMB Exclusive, αυτό ήταν στο Hot Topic και μετά το πήρε το EMB. Και εδώ βγήκε το Chase του, βγήκε Flock, τα θυμάμαι καλά, και έχει ανέβει αρκετά. Εδώ όλοι αυτοί οι Deadpool που βγήκανε, κάποιους από αυτούς τους περιμένω, κάποιους τους έχω πάρει ήδη, θα τους δούμε και αυτούς όμως. Εντάξει, γιατί βγήκανε πάρα πολύ και δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος τώρα να κάτσει να πάρει κάποιος. Μόνο κάποιος που έχει μανία με τον Deadpool. Γενικά αυτός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος, αυτός εδώ ο φίλος σιγά σιγά θα μας χρειαστεί. Εδώ έχουμε το Marvel νούμερο 328 από τα πολύ τελευταία της Marvel ποπάκια. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε ακόμα ένα Marvel και μετά θα πάμε στην άλλη θεματολογία. Εδώ ξεκινάμε να βλέπουμε και τα SDCC, τα San Diego Comic Con ποπάκια. Εδώ εντάξει είναι λίγο σκίσιμο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Εδώ έχουμε την πανέμορφη Valkyrie, τη Valkyria από το Thor Ragnarok, το Pop Marvel νούμερο 336. Πάρα πολύ όμορφη φαίνεται αυτή. Γενικά ένα καλό δουλεμένο ποπάκι και στην ταινία μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και δεν είχε κάτι περίεργα, άσπρα έτσι. Εδώ στο Pop δεν τα έχει. Δεν θυμάμαι μετά που έβαλε τη στολή τη Valkyria αν τα είχε, όμως μετά δεν τα είχε. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ από τη σειρά του Thor Ragnarok. Ναι, γιατί μετά τα λογικά που γεννήθηκε η Βαλκυρία δεν είχε αυτά τα άσπρα. Γιατί στο άλλο τη ποπάκι που νομίζω το είχαμε βγάλει από την Box τα είχε. Όπως φαίνεται εδώ, από αγαπημένη σειρά και κατηγορία Marvel και αγαπημένη σειρά Thor Ragnarok. Ειδικά τα ποπάκια τη Marvel που έχουν βγει από ταινίες τα θέλω σίγουρα. Και πάμε να βλέπουμε ακόμα δύο. Τα, για αυτά που φοράω και τη μπλούζα, μάλλον τα πιο θεματικά. Εδώ είναι και τα δύο Dragon Ball. Και αυτό θα χρειαστεί λίγο σκίσιμο. Εδώ έχουμε τον νεκρό Γιάμτσα, τον πεθαμένο Γιάμτσα, ένα ποπάκι που βγήκε έτσι γιατί εντάξει μονίμως ο Γιάμτσα ήταν πεθαμένος. Χαζό, χαζή ιδέα και όπως είναι μέσα είναι λίγο περίεργα να το βλέπω, σαν να αιωρείται ξέρω εγώ. Θα δούμε πως είναι, μόλις το βγάλαμε το κουτί και αυτό ήταν στο Summer Convention, είναι στο San Diego Comic Con και όλα αυτά μετά το ευρωπαϊκό exclusive του το πήρε το EMB. Εδώ τον βάλανε εντάξει Dragon Ball Z, στο Dragon Ball Z κύμα το οποίο... Βασικά και μας Dragon Ball Z σειρά που εδώ έχει το 9, 10 μέχρι το 111, έχει αρκετούς εδώ πίσω. Δεν έχει τα κύματα όπως βγήκαν ας πούμε, έχει δυο κύματα μπλεγμένα. Πάρα πολύ ωραίο. Τα δυο κλασικά κύματα Dragon Ball Z. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος ο Γιάμτσα, αλλά το βγάλαν έτσι, εντάξει, δεν Γιάμτσα. Επειδή συνέχεια πέθανε στην ταινία και όλο με τις ευχές που κάνανε εκεί στο Σένα να πούμε. Που εντάξει, μέχρι σε έναν, αν θυμάμαι καλά, την ίδια ευχή μια φορά την έκανε ή δυο, είχε ένα λιμιτέζο, να θυμάμαι καλά, στις ευχές. Και πάμε να δούμε το τελευταίο και το πιο γαμάτο ποπάκι που είναι κιόλας σήμερα στο giveaway που είχαμε κάνει σε συνεργασία με τον Γιώργο Inspector. Δίνουμε αυτό το ποπάκι και είναι μέχρι το βράδυ. Οπότε το βράδυ είναι το βράδυ, έχουμε ένα live σήμερα. Θα δούμε και κατά τις 11-12 βγούμε live να κάνουμε την κλήρωση και μπορείτε να συμμετάσχετε εννοείται για όσους δεν μπήκατε ήδη. Και ένα από τα 5 δώρα που δίνουμε είναι αυτός. Είναι ο Super Saiyan Broly, ο θρυλικός Super Saiyan, πάρα πολύ ωραίος. Pop Animation νούμερο 402. Ο Γιάννητσα πόσο είχε, 397. Μάλιστα, εδώ είναι το Pop Animation 402. Εδώ είναι σε μια πιο καινούργια σειρά, σε μια πιο καινούργια Wave Dragon Ball που βγήκε, που έχει μαστερώσει Bulma, το Gen με τον Τσιάο Ζου, πως τον έκανε τον άλλον.
Τσιαοζού, κάπως έτσι ήταν όπως το θέλω. Τσιαοζού, κάπως έτσι. Και τον Gohan Training Outfit, όπως μας τον λέει. Πάρα πολύ ωραίο, όμως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πάκι. Και όπως είπα, δίνουμε ένα τέτοιο δώρο στο giveaway του Your Inspector. Θα το βάλω μέχρι το βράδυ, μπορείτε να συμμετάσχετε αν κάποιος το ξέχασε. Μετά μέσα έχουμε κάποια χαρτιά διαφημιστικά, ξέρω εγώ, και αποδείξεις. Και ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο του EMB. Τι είναι, 5% ραμπάτ, είναι έκπτωση, είναι. Τι σημαίνει το ραμπάτ, δεν ξέρω γερμανικά. Ή να είναι, ξέρω εγώ, κουπόνι. Κάτι τέτοιο και το αυτοκόλλητο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι γιατί έχουμε ξαναπαραγγείλει που μα είχαν βάλει τέτοιο αυτοκόλλητο. Ωραία, αυτό το αυτοκολλητάκι πάρα πολύ όμορφο με το σήμα του EMB. Όπου εντάξει παραπέμπει στο, σε αυτό το σήμα του Metal, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα το κουτάκι νομίζω δεν μα χρειάζεται και μπορούμε σιγά σιγά να ανοίξουμε τα ποπάκια μα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα περί Funko και το ότι ξέρει, έχω ψιλοσπαστήρια, παιδί μου, γιατί τώρα σε κάθε κόμικο λογικά θα πρέπει να έχουμε αυτό το πράγμα. Γιατί πλέον πονηρεύτηκαν τα μαγαζιά, τα ευρωπαϊκά μαγαζιά, τα ευρωπαϊκά καταστήματα και έχουν πάρει όλοι exclusive και με αποτέλεσμα να μην έρθει κανένα αντίκο κόμικο ποπάκι στην Ελλάδα. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε το πιο loose, όποιο ανοίγει πιο εύκολα, χωρίς να προκαλέσουμε φθορά στο κουτί, ναι. Και αυτό δεν θα έρθει, δεν ήρθε μάλλον τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανένα ποπάκι από San Diego Comic Con του 2018 στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν θα έρθει κιόλας. Μακάρι να έρθει κανένα και αν έρθει κάποιο δεν πιστεύω να έρθει κάποιο σπουδαίο γιατί το EMB πήρε καμιά 3-4 όπως αυτά και μερικά ακόμα που εντάξει δεν ενδιαφέρομαι εγώ για εκείνα. Το GameStop πήρε τον Iron Man και ένα ακόμα αν θυμάμαι καλά. Το HMV πήρε κομμάτια, το Smiths πήρε το Gragling που τον θέλω και ακόμα δεν μπόρεσα να τον βρω. Τι άλλο. Εντάξει, το Άσντα πήρε κάποια, γενικά πήρανε πάρα πολλά. Αυτή εδώ είναι δεμένη, είναι προφάδουλα από αυτό σε ποπάκι. Αλλά αυτό ξεκίνησε να τα δένουν κιόλας. Όπως δεν είναι τις πιο μεγάλες φιγούρες, εδώ αυτό το. Α, βασικά λάστιχο, πρέπει να είναι απλό λαστιχάκι. Όχι, είναι δεμένη. Μάλιστα, οπότε τώρα θα τα βγάζουμε πιο ζόρικα. Θα πρέπει να βγάζουμε και αυτό, ας πούμε, προσεκτικά. Ή να τη βάζουμε πάλι πίσω προσεκτικά. Και αυτό και δηλαδή σε κάθε κόμικο θα πρέπει να υποχρεωνόμαστε σε γνωστούς, σε εξαδέρφια ή να τα ψάχνουμε από εδώ από εκεί και θα πάμε να τα κρυβοπληρώνουμε λίγο παραπάνω για να μπορέσουμε να βρούμε τα παπάκια. Δεν έχει τόσο λίγο αυτό το πράγμα. Γιατί και κάποια άλλα που βρήκα από κάτι αγορές που έκανα από το αγγλικό group σε κάτι άγνωστο, τους είπα ότι ξέρεις θέλω ακόμα μερικά, αν μπορέσετε να μου τα βρείτε. Όσοι ψάξαν τα βρήκαν και θα τα δείτε και εκεί να τα χόλ. Είναι κάποια μεγάλα χόλα βασικά. Όχι, ας τα ανοίξουμε μια όλα. Θα τα δείτε και να τα haul σίγουρα. Απλά όπως προείπα και να πήγαν στο υπόγειο κατευθείαν με το που ήρθαν, γιατί ήταν πολύ μεγάλα τα κουτιά. Και θα τα δούμε λίγο αργότερα. Ωραία, φίλε, αυτός είναι πάρα πολύ βαρύς. Με τόσο μαλλί που έχει, τον έχουν ακόμα με το μακρύ μαλλί. Αυτή την έκδοση που είχε αρκετά μακρύ μαλλί, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί δεν μας χρειάζεται. Εντάξει, εδώ και από τις δύο μεριές είναι loose και από κάτω και από πάνω. Ο Μπρόλι βγαίνει πιο εύκολα από όλους. Και είναι και νομίζω το πιο όμορφο ποπάκι που βλέπουμε σήμερα. Δεν θα έρθει σε κόντρα με την Βαλκυρία. Εντάξει, τώρα για το Γιάντσα δεν θέλω να πω πολλά. Γενικά δεν με ξετρέλανε το ποπάκι του. Απλά είναι στο Dragon Ball Z και θέλω να ολοκληρώσω όσο νούμερο είναι. Όσα έχουν να κάνουν με το Dragon Ball Z όμως, όχι με τα άλλα τα Super και αυτά, γιατί δεν ασχολήθηκα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα Marvel, μιας και βγήκαν έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το Panda Pool. Ο Panda Pool, μάλλον, ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ όμορφος. Α, πίσω έχει ένα θεματάκι. Το οποίο θεματάκι παίζει να είναι κόλλα. Θα δούμε αν βγαίνει. Εντάξει, αυτά τα προβλήματα όμως δεν μας επηρεάζουν όσο πολύ εμάς. Είναι πιο πολύ για αυτούς που τα έχουν εκτός κουτιού. Αυτό εδώ. Τώρα αυτό να είναι καμιά κόλλα. Τι χαζομάρα αυτό το άσπρο εκεί πέρα. Ή γρατζουνίστηκε, ξέρω εγώ και έμεινε αυτό. Όχι, όχι, είναι μπογιά. Φαίνεται, είναι μπογιά. Και δεν θα βγει κιόλας. Είναι μπογιά. Δεν πειράζει, εντάξει, το quality control της Funko γενικά δεν είναι και το καλύτερο. Τα εργοστάσια τους είναι λίγο. Εντάξει, τώρα κίνες, Ταϊβάν και αυτά. Αν και το εργοστάσιο του Ταϊβάν είναι καλύτερο της Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν, λέω, άντε, στο Βιετνάμ. Όχι, αυτά είναι made in Vietnam. Αυτά είναι made in Vietnam, παρόλα αυτά να έχουμε και εδώ ένα μικρολαθάκι. Γενικά ωραίο ποπάκι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ίσως προσπαθήσω να τσιμπήσω και το τσιεισάκι του. Θα δω, όμως δεν είμαι και ιδιαίτερα γιατί τώρα έχουν βγει τόσοι πολλοί Deadpool και πλέον έχω και εγώ αρκετά τσιεισάκια τα οποία κάποια δεν με. Πλέον δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ, ας πούμε. Καλό αυτό που έκανα τότε που ήθελα να μαζέψω αρκετά τσιεισάκια, αλλά σιγά σιγά λόγω έλλειψης χώρου πλέον θα αρχίζω να παίζω με τα πιο πολύ τα τσιεις που θέλω, ας πούμε. Εδώ η Βαλκυρία με τη γαμάτη στολή τη, η οποία όλο και κάποιο ρόλο θα παίξει. Γιατί στο Infinity War δεν την είδαμε. Και δεν την είδαμε και να πεθαίνει, δεν ξέρουμε τι έγινε. Οπότε αυτή όλο και κάποιο ρόλο θα παίξει μετά. Αλλά το πάκι είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραία λεπτομέρεια στη στολή τη. Κοιτάξτε εδώ, πια που έχουν κάνει στη στολή τη. Εντάξει, είναι Bobblehead και κουνιέται λίγο παραπάνω, ω Bob τη Marvel εννοείται. Με τα δύο σπαθιά τη, δύο διαφορετικά σπαθιά βλέπω κιόλα. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Ένα πάρα πολύ γαμάτο παπάκι. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία δουλεμένο.
χωρίς να έχει χάσει χρώμα στα χρυσά, τα μπλε, αυτά ξέρω εγώ, πάρα πολύ όμορφη με τα σπαθάκια της. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να δούμε για τα δύο ποπάκια από Dragon Ball που έχουμε. Τον Ned Yamcha, ο οποίος είναι, εντάξει, γυρνάει και το κεφάλι, Ναι. Όπως είναι σε αυτή την περίεργη στάση που είναι ήδη νεκρός, εντάξει, αυτό είναι και τα μάτια έτσι κλειστά, ας πούμε. Αν και γιατί θυμάμαι ότι ή μπερδεύω τα άνιμε, όταν πέθανε κάποιος στα μάτια του γινόταν σαν χ και όχι έτσι. Τώρα δηλαδή το πιο πολύ σαν να κοιμάται, είναι παρά σαν Ντεν Γιάμτσα. Τέλος πάντων, παρά σαν πεθαμένος. Ωραίος γενικά, εντάξει, με το μαλλί, το κλασικό το μακρύ μαλλί του Γιάμτσα που είχε στις αρχές. Πίσω έχουμε το σήμα του Ντότζο, ας πούμε, του Μάστερ Ρώση. Γενικά το σήμα του Μάστερ Ρώση, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν το λέει Ντότζο εκείνο όπως μπορείς το πεις. Πάρα πολύ ωραίο, ειδικά στις αρχές, ας πούμε, που έδειχνε τον Dragon Ball το πρώτο, γιατί είδα και το πρώτο Dragon Ball πέρα από το Z και το GT. Ήταν ωραία όλη φάση και εκεί φάνηκε πρώτη φορά ο Γιάμτσα. Πάμε να δούμε και το θρηλυκό Super Saiyan, τον Broly. Ας τον βάλουν τον Γιάμτσα πάνω να γυρνάει, αλλά τι να δείτε με τον Γιάμτσα τώρα, έτσι όπως είναι. Εντάξει, ωραίο δουλεμένο ποπάκι, φαίνονται οι τρύπες, τα σκισίματα κι αυτά, αλλά δεν με τρέλανε και πολύ. Εντάξει, τώρα εδώ τα σκισίματα κι αυτά είναι ωραία, δηλαδή σαν να είχε μάχη καλή, ας πούμε, πριν πεθάνει, σαν να πολέμησε για να έπεσε ηρωικά στη μάχη. Τέλος πάντων, ωραίος, έτσι από αυτά τα μακρόστονα πόπ. Νομίζω είναι το δεύτερο μου έτσι μακρόστονο πόπ που έχω. Ή το τρίτο είχα και από το Jurassic Park το δεινοσαυράκι. Πάντως σίγουρα έχω το γατόσκυλο και τώρα αυτόν εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα το δεινοσαυράκι μου είχαμε βγάλει από το Jurassic Park ή Jurassic World. Και εδώ έχουμε τον Broly, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παπάκι και τον είχαμε ξαναδεί τελευταία στο haul που είχα κάνει από τον John Spector, τον φίλο Γιάννη από τη Γερμανία. Δίνουμε ένα τέτοιο δώρο, όπως είπα, σήμερα τελειώνει και το giveaway και θα έχουμε live το βράδυ, οπότε αν κάποιος δεν το είδε και να συμμετάσχει, να μην συμμετάσχει και να μην το ξεχάσει, να μπει εγκαίρος. Ωραίος πάρα πολύ όσο πάει, αυτό το πάκι μου αρέσει πάρα πολύ ο Broly. Γενικά ο Broly και σαν χαρακτήρας έτσι τόσο δυνατός που ήταν ο θρηλυκός Super Saiyan και εκεί μ' άρεσε, απλά εντάξει ήταν λίγο, είναι λίγο παρεξηγημένος. Ωραίος, ωραίος. Ο θρηλυκός Super Saiyan. Πάρα πολύ ωραίος. Τώρα δεν ξέρω, έτσι που είδαμε το στο Dragon Ball Super που ξαναβγαίνει ταινία με τον Broly, με τα ρούχα με αυτά έτσι που μάλλον θα πάει εκεί να μπει και αυτό στο τουρνουά ή ό,τι γίνεται εκεί στο Dragon Ball Super, δεν ξέρω ακριβώς. Με χάλασε λίγο, εγώ κρατάω τον παλιό καλό Broly. Λοιπόν, αυτά νομίζω παιδάκια μου για σήμερα. Ένα μικρό haul. Όπως είπα, έρχονται μεγάλα haul. Γενικά έχουν έρθουν αρκετά haul και 2-3 θα είναι αρκετά μεγάλα, θα είναι πολύ μεγάλα. Αλλά και να τα δούμε λίγο αργότερα, μετά τις 15 Σεπτέμβρη, γιατί εδώ θα βάλουμε κάποια νέα ραφάκια, κάποια νέα επιπλάκια για να έχουμε χώρο να βάλουμε και τα καινούργια μας pop. Νομίζω θα τα πούμε το βραδάκι live εκεί κατά τις 11-12, ανάλογα θα δούμε πώς θα πάει η μέρα. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.